βλέπετε έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες στο κλειστό. Ένα κτίριο το οποίο προσφέρει πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς τόσα χρόνια δεν είχαν γίνει αναγκαίες και απαιτούμενες παρεμβάσεις, συντήρησης έστω, οπότε τώρα που μιλάμε μας περιμένει ένας όγκος δουλειάς, ο οποίος πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, γιατί όπως ξέρετε ανοίγουν εντός σχολείου και τα σχολεία και θα πρέπει να αθλούν οι μαθητές, αλλά και υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Το κτίριο είναι σε καλή κατάσταση, είναι παλαιό όμως, οπότε οι εργασίες που γίνονται είναι εργασίες συντήρησης περισσότερο, να πούμε γενικά ότι θα ανακοινιστούν τουαλέτες, θα γίνει βάψιμο εσωτερικά-εξωτερικά, θα φτιαχτούν κερκίδες, θα τοποθετηθούν καινούριες κερκίδες. Ό,τι θεωρηθεί, ό,τι υπάρχει στη μελέτη το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, θα υλοποιηθεί. Διότι καταλαβαίνετε ότι ένα κτίριο το οποίο υπόκειται στη φθορά του χρόνου για πάρα πολύ καιρό, συσσωρεύει προβλήματα. Δυστυχώς φαίνονται πολλά προβλήματα συσσωρευμένα αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει να λυθούν. Εκτιμώ ότι με την βοήθεια του αναδόχου, ο οποίος όπως το έχω πει και άλλη φορά έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα γραφής, θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε, ώστε πολύ σύντομα να μπορέσουμε να παραδώσουμε στους αθλούμενους και στα σωματεία το χώρο για να επιτελούν τις αθλητικές τους δραστηριότητες. Εκτιμώ όταν πάμε όλα καλά, σύμφωνα και με τα χρονοδιαγράμματα, για να μπορέσουμε να βρεθούμε, να δούμε ολοκληρωμένες τις εργασίες σε ένα χώρο ο οποίος, όπως σας είπα, είναι αναγκαίος για την περιοχή και ιδιαίτερα για τους αθλούμενους των σωματείων. Κύριε Τσαντηράκη, η έδρα του Σιτιακού, θα λέγαμε, είναι εδώ, για τον μπάσκετ και τον βόλεϊ. Και όχι μόνο. Βεβαίως, ένας από τους σημαντικότερους και λιγοστούς αθλητικούς χώρους που έχουμε στην πόλη μας. Θα υποστεί μια ριζική ανανέωση, όπως τη βλέπουμε. Θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο ότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι ένα κτίριο που έγινε επί δημαρχία του Ιωάννη Κουρπάκη. Ένα στολίδι για την εποχή το ξενοδοχείο. Αλλά δυστυχώς πέρασαν τα χρόνια, δεν γίνανε απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Τώρα είμαστε ευχάριστη θέση να πούμε ότι θα γίνουν αρκετά πράγματα εδώ πέρα. Ξέχασε ο Δήμαρχος της Σιτίας να πει ότι θα έχουμε σύγχρονο πίνακα σκορ, γιατί ο προηγούμενος δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των αγώνων του Βόλου και του μπάσκετ που γίνονται συγκεκριμένα εδώ πέρα. Είχαμε προβλήματα από τις ομοσπονδίες μας, λέγαμε ότι έπρεπε να αλλάχτεί ο πίνακας, οπότε φέτος θα έχουμε ένα σύγχρονο πίνακα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο φωτισμός, που ευτυχώς αντικαθάρισε, τώρα βέβαια λείπει γιατί γίνονται τα βαψίματα. Με σύγχρονες προβολής LED θα δούμε και ότι θα έχουμε και φοβερή εξοικονόμηση ενέργειας τώρα με τον φωτισμό αυτό. Και είναι ένας χώρος που δεν εξυπηρετεί μόνο το Σιτιακό Αθλητικό Όμιλο. Είναι εδώ και η Λίσσα, την ενόγα γυμναστική. Το Taekwondo κάνει τις προπονήσεις εδώ πέρα και έχει κάνει και αρκετά σεμινάρια εδώ πέρα. Και είναι εξυπηρετεί και το κοινό της Σιτίας. Γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος για μπάσκετ και βόλεϊ. Οπότε μετά το πέρας των προπονήσεων του Σιτιακού, όλη η Σιτία μαζεύεται εδώ για να αθληθεί. Άρα είναι ένας πολυχώρος. Και ας προσθέσουμε για τη γυμναστική που κάνουν τα σχολεία, έτσι. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, ευτυχώς έχουμε τον Κωστή δίπλα μας, ο οποίος έχει βάλει πλάτη. Έχουν πει ό,τι καλύτερο σε υλικά εδώ πέρα, γιατί κοιτάει, έχουν περάσει τα παιδιά του εδώ πέρα από το Λύκειο, οπότε έχει αυτό στην ευαισθησία αυτή να γίνει κάτι καλό. Να ευχαριστήσω πολύ την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τον Παντελή τον Περδικάκη, ο οποίος φιλοκαιρός βοήθησε όταν για τη μελέτη του γυμναστηρίου σε κάποια θέματα που έχει εξειδίκευση. Το φωτισμό. Το φωτισμό και τον πίνακα. Και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ένα καινούριο πίστο. Το άγχος μας τώρα, κύριε Κώστα, είναι αν θα προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα, γιατί η σχολική χρονιά ξεκινάει. Θα προλάβουμε, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει μέσα να γίνουν οι βαθές, έτσι ώστε να μπει ο πίνακας και μετά θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε
το γυμναστήριο και απ' έξω δεν υπάρχει κανένα θέμα εάν συνεχίσουν οι εξωτερικές εργασίες.